Ένα νέο κύμα τεχνολογίας αναμένεται να διαμορφωθεί τα επόμενα χρόνια στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ειδικότερα με την πλατφόρμα eCMR, όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για να γίνει μια μεταφορά θα υπάρχουν πλέον σε ηλεκτρονική μορφή και θα συμπληρώνονται μέσω κινητού ή tablet. Αυτό θα κάνει τις μεταφορές πρακτικότερες και ταχύτερες. Το eCMR για μας και εν γέννη ψηφιοποίηση των συναλλαγών γύρω από τις μεταφορές είναι ένα πρόταγμα. Και είναι ένα πρόταγμα διότι θέλουμε να δώσουμε μία όθηση στις μεταφορές στην Ελλάδα που αποτελεί για μας πυλώνα ανάπτυξης. Δυστυχώς για δεκαετίες η Ελλάδα είχε μείνει πάρα πολύ πίσω τόσο στα logistics όσο και στο εν γέννη δίκτυο μεταφορών, παρά το γεγονός ότι είναι ένας γεωστρατηγικός γεωπολιτικός κόμβος και θα έπρεπε να έχει βοηθήσει ήδη τουλάχιστον κατά 3% το ΑΕΠ της χώρας. Η είσοδος της Ελλάδας στο πρωτόκολλο της ηλεκτρονικής φορτωτικής είναι πιλωτική, χωρίς να είναι απόλυτα καθορισμένο το χρονικό διάστημα της δοκιμαστικής περίοδου, αφού αυτό θα εξαρτηθεί από διάφορους παράγοντες, όπως εξήγησε ο κ. Μαυραγάνης. Η δοκιμαστική περίοδος δεν έχει συγκεκριμένη χρονική διάρκεια. Μπορεί να μεταβληθεί αυτή, είναι στη διακριτική ευχέρεια των μερών, και θα πάρουμε εκείνο τον χρόνο που είναι απαραίτητος για να είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι η ανταλλαγή πληροφοριών θα γίνει με το σωστό τρόπο. Εξηγούμε, για να σας πω συγκεκριμένα πράγματα, ότι η Ελλάδα δεν είναι διατεθειμένη να εκχωρήσει τις πληροφορίες που θα υπάρχουν μέσα στην επικράτειά της στη διαχείριση άλλου φορέα, χωρίς εκείνη να έχει επίσης γνώση των στοιχείων αυτών. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, έγινε και μια μικρή προσομοίωση του πώς θα γίνεται ηλεκτρονικά η καταγραφή των πληροφοριών διακίνησης χωρίς τη χρήση των παραδοσιακών τρόπων.